45 με 50 λεπτά από το Ναύπλιο, με ό,τι συνεπάγεται το Ναύπλιο.
Είμαστε μισή ώρα από το άχνος που είμαστε εδώ με τον νέο δρόμο και είμαστε και 3 τέταρτα Λουτηρό και 1 και 15 το Λεωνίδιο. Είμαστε μισή ώρα από το χειροδρομικό του Μενάλου και 1,5 από τα Καλάβητα. Είμαστε 1 ώρα από την Κορινθία και 1,5 από την Πάτρα. Θεωρώ για επαρχία και μια αστική πόλη που είναι Τρίπολη. Και από την Ολυμπία 1,5 ώρα, ευχαριστώ βέβαια. Και από τις Μυκήνες 1 ώρα. Θεωρώ ότι τα έχουμε όλα. Ίσως το παιχνίδι χάνεται στην επικοινωνία, όχι ότι δεν γίνεται καλά. Ίσως δεν γίνεται συλλογικά στοχευμένα και ο καθένας προσπαθεί με μεμονωμένες προσπάθειες και την αναδεία την Αρκαδία να αναδείξει, αλλά και πολιτικά τον εαυτό του. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδιασμού θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι οι φορείς να σκύψουν, να παραλληλιστούμε και να κάνουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο με ειδικούς. Εγώ ξέρω ότι δεν ξέρουμε, άρα πρέπει να βρούμε τους ειδικούς που ξέρουν τι να κάνουν. Το μετρίο είναι ανοιχτό σε κάθε τύπου συνεργασία, ώστε να βοηθήσουμε να κάνουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό και να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά που προανέφερα και άλλα τόσα που ξεχνάω τώρα να πω γιατί δεν είμαι και ο ειδικός, ώστε τουλάχιστον αυτό που έχει αρκαδεί από την ιστορία να το παραλύσει και να το αναδείξει τώρα. Και να βγάλουμε και μια είδηση, μιας και είστε εδώ πέρα εσείς. Στις επόμενες μέρες του Μητήρου Αρκαδίας θα κοινοποιήσει ένα τεράστιο επίτευγμα, ένα απόκτημα που έχει σχέση με, με την Εθνική Επανάσταση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.